Καλησπέρα σας. Καταρχάς, να ξεκινήσουμε με ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ηθοποιούς που είδατε στη σκηνή μας, γιατί είναι όλοι γονείς και παιδιά ευχής. Ένα μεγάλο χειροκρότημα, παρακαλώ, για αυτούς τους ήρωες. Αγαπημένοι φίλοι του Κάνε Μια Ευχή Ελλάδος. Mr. Chairman, dear Victor Nichols, dear Luciano Manso, President and CEO, dear members of the board and members of the staff of Make-A-Wish International, αγαπητοί συνεθελοντές στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κάνε Μια Ευχή Ελλάδος. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστούμε που είσαστε απόψε μαζί μας. Η παρουσία σας μας θυμά για μία ακόμα χρονιά να είσαστε μαζί μας αυτή τη βραδιά ευγνωμοσύνης. Μία βραδιά που πραγματοποιείται 13 μέρες μετά το τραγικό συμβάν το οποίο συνέβη στη χώρα μας, με τις ανθρώπινες ζωές να έχουν χαθεί. Είμαστε όμως εδώ και με το δικό μας τρόπο να τους τιμήσουμε και γι' αυτό θα ήθελα να σας παρακαλέσω να σηκωθούμε όρθιοι για μερικά δευτερόλεπτα και να κάνουμε τη δική μας ευχή ο καθένας για τους συνανθρώπους μας που τόσο άδικα χάθηκαν. Σας ευχαριστώ. Θα ξεκινήσω με μία παραδοχή. Μία παραδοχή για το 2022, ότι υπήρξε σαφώς η πιο απαιτητική χρονιά των τελευταίων ετών. Παράλληλα όμως, ήταν και η πιο επιτυχημένη. Καταφέραμε να κάνουμε 298 ευχές, περισσότερες από ποτέ. ευχές που μας κάνανε να ξεπεράσουμε τις 3.000 από τότε το Make-A-Wish Ελλάδος ξεκίνησε, πριν από 27 χρόνια. Και συνεχίζουμε. Και σας ευχαριστούμε. Εγώ δεν θα μιλήσω για το πώς κύλησε η χρονιά, θα το δούμε στη συνέχεια. Αυτό που θα ήθελα να αναφέρω σήμερα είναι κάποια στοιχεία από την πρώτη έρευνα κοινωνικού αποτυπώματος που κάναμε, του κοινωνικού αντικτύπου, που κάναμε σε συνεργασία με την εταιρεία Enable Good και την Ελπίδα Βασιλιάδη. Θα είμαι σύντομη και δεν θα σας κουράσω. Αυτά που ήθελα να πω είναι ότι τα αποτελέσματα ίσως δεν μας ξαφνιάζουν, όμως αυτό που μας ξάφνιασε είναι τελικά το πόσο μπορεί να αποτυπωθεί αυτή η δύναμη της ευχής. Σε αυτά τα 27 χρόνια που το Make-A-Wish υπάρχει στην Ελλάδα, που υπάρχει στη ζωή μας, αντλούμε συνέχεια δύναμη, ξέρετε, από τι? Από τις σφιχτές αγκαλιές των παιδιών μας, των παιδιών που κάνουν την ευχή τους. Από τα δάκρυα που βλέπουμε στα μάτια των γονιών, όταν η ευχή των παιδιών τους πραγματοποιείται και βλέπουν τη χαρά τους. Από τις επιστολές που λαμβάνουμε και κλείνουν με τη φράση «Δεν θα σας ξεχάσουμε ποτέ». Υπάρχει μεγαλύτερη ανταμοιβή. Μπορούν τα νούμερα να το αποδείξουν, γιατί το συναίσθημα πολλές φορές δεν αποτυπώνεται. Και όμως, θα δείτε ότι αυτές οι αντιδράσεις μπορούν να αποτυπωθούν. Τι είδαμε λοιπόν? Είδαμε ότι το 97% των παιδιών ευχής προτίθηκαν αν είδαν βελτίωση. Ναι, μας είπαν ότι ήταν να βελτιώνεται η ψυχική τους υγεία και να μειώνεται το στρες τους. Το 75% των παιδιών δήλωσε ότι πιθανότατα να μην είχε συμβεί αυτό, να μην είχαν σταθεί τόσο καλά, δεν είχε υπάρξει το Make-A-Wish στη ζωή τους. Το 96% των οικογενειών των παιδιών δήλωσαν ότι αισθάνθηκαν να αυξάνεται αυτό το αίσθημα ευτυχίας και τα συναισθήματα έντονα και συναισθήματα σταθερότητας, συναισθηματικής σταθερότητας. Το 100% του ιατρικού προσωπικού δήλωσε ότι ανέπτυξε συναισθήματα συμμετοχικότητας σε ένα οργανισμό με μοναδικής φύσης έργο. Το 96% των δωρητών μας αναγνώρισαν ότι οι αλλαγές που βίωσαν τους δημιούργησαν μόνο θετικά συναισθήματα. Το 98% των εθελοντών αναγνώρισαν ότι βίωσαν θετικά συναισθήματα που οφείλονται αποκλειστικά στην επαφή τους με το έργο μας. Τέλος, ένας σκληρός δείκτης, και όσοι προέρχονται και από το χώρο των επιχειρήσεων μπορούν να το καταλάβουν, αλλά και για όλους από εμάς, ότι για κάθε ευρώ που επενδύθηκε σε οποιαδήποτε δράση του Make-A-Wish, είχε 4,15 ευρώ κοινωνικό αντίκτυπο. Άρα, ένα ευρώ επένδυσης στον οργανισμό μας ισοδυναμεί με πολλαπλάσιο κατά 4 φορές θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία.
Θα ήθελα να συνεχίσω λίγο πριν τελειώσω με το κομμάτι των δικών μου προσωπικών ευχαριστειών. Πρώτα απ' όλα, να ξεκινήσω από τις οικογένειες ευχής. Η δική σας εμπιστοσύνη είναι για μας ο λόγος ύπαρξης. Είναι αυτό που μας δίνει δύναμη. Και δεσμευόμαστε ότι θα συνεχίσουμε να στεκόμαστε στο πλευρό σας, στο πλευρό των παιδιών σας και να εκπληρώνουμε τις ευχές τους. Στους εθελοντές του κάνε μια ευχή. Να πούμε ότι χαιρόμαστε τόσο πολύ που ξαναβρεθήκαμε μετά από αυτή την χρονιά, τα χρόνια αδράνειας με την πανδημία. Και νιώθουμε τρομερή χαρά γι' αυτό να σας έχουμε δίπλα μας. Η δική σας άοκνη συνεισφορά και προσφορά είναι παράδειγμα για όλους μας. Το ιατρικό προσωπικό και το προσωπικό όλων των οργανισμών σε φορείς και οργανισμούς που στηρίζουν παιδιά με σοβαρές ασθένειες. Σας ευχαριστούμε που είσαστε δίπλα μας κάθε μέρα και μεταμορφώνεστε κι εσείς σε νεράιδες και εξωτικά. Εργαζόμενοι του κάνε μια ευχή Ελλάδος. Τους αξίζει ένα πολύ μεγάλο χειροκρότημα. Πολύ, πολύ μεγάλο. Δεν ξέρω αν μπορεί να συναντήσει κανείς πουθενά μια τέτοια ομάδα. Τέτοια ομάδα με τέτοιο πείσμα, πάθος, αγάπη, αφοσίωση. Ό,τι και να πω είναι λίγο. Μεγάλο ευχαριστώ. Τεράστιο ευχαριστώ. Τα μέλη του Διοικητικού μας Συμβουλίου. Σας ευχαριστώ που ο καθένας από το δικό του μετερίζει κινητοποιεί το σύμπαν, το δικό του σύμπαν, για να πάει το να κάνει μια ευχή Ελλάδος ακόμα πιο μπροστά. Board and staff member of Make-A-Wish International. Thank you very much for your vote of confidence, for your continuous support and the will to further progress Make-A-Wish and to spread the good work of Make-A-Wish to the whole world. Thank you for being with us tonight. Ντενίς και Άβη Μπαραχαρών. Δεν τους ξέρετε, είναι όμως οι διτές του Make-A-Wish Israel. Με την αστήρευτη δημιουργικότητά τους και τις προσώπες ιδέες τους, μας εμπνέουν καθημερινά. Σούνε Φροντάνη. Η Σούνε είναι σήμερα μαζί μας, μαζί με τον σύζυγό της, τον Φάμπιο, είναι οι διτές του Make-A-Wish Italia. Η κόρη τους, η Καρλώτα, ήταν μια μαχήτρια της ζωής και έγινε ένα παντοτινό αστέρι. Make-A-Wish Italy, thank you very much for the special welcome you always hold for our kids when in Italy. Περνώντας σιγά-σιγά στο κυρίως μέρος, θα ήθελα να ξεκινήσουμε βλέποντας ένα βίντεο. 2022. Δεν ήταν ξάστερος ο ουρανός για όλα τα παιδιά. Σε κάποια από αυτά η τύχη χτύπησε την πόρτα και τους ανακοίνωσε ότι θα μπουν σε ένα βίαιο και αγνώστου αποτελέσματος αγώνα, πολεμώντας για το σημαντικότερο αγαθό, τη ζωή τους. Μέσα σε αυτόν τον σκοτεινό ουρανό και τα σύννεφα της αγωνίας, της απόγνωσης, του κλεμμένου ονείρου παιδικότητας, ήρθαμε εμείς. Το κάνε μια ευχή Ελλάδος για να τους οπλίσουμε με δύναμη, χαρά, ελπίδα. Να τους φέρουμε την ξαστεριά που τόσο χρειάζονται για να συνεχίσουν να πολεμούν. 298 εκπληρωμένες ευχές. 202 παιδιά ευχήθηκαν να αποκτήσουν κάτι. Και από αυτά 15 παιδιά να αποκτήσουν κινητική ανεξαρτησία. Και 56 παιδιά ένα δικό τους ιδιωτικό χώρο. Μια πολύ ξεχωριστή εμπειρία η σημερινή. Σηματοδοτείται μια καινούρια εποχή για την Αλεξία, η οποία έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ. Και θα ήθελα πάρα πολύ οι υπόλοιποι γονείς που έχουν τέτοια θέματα να μην διστάσουν να δώσουν αυτή τη τόσο μεγάλη χαρά στα παιδιά τους.
54 ονειρεύτηκαν να πάνε κάπου. Ένα να συναντήσουν το δικό τους ήρωα. Really 21 να ζήσουν μια εμπειρία δυνατή ή να γίνουν κάποιος άλλος. 20 ευχών. Δεν σταματάμε όμως εκεί. Τιμούμε κάθε ευκαιρία ενημέρωσης του κόσμου για τα σπάνια αυτά παιδιά με τις δύσκολες αυτές παθήσεις. Έτσι φέραμε κοντά μας παιδιά αγωνιστές ενάντια στον καρκίνο το Φεβρουάριο αλλά και το Σεπτέμβριο. Τα Χριστούγεννα μας ένωσαν. Τα ξωτικά του κάνει μια ευχή Ελλάδος, ταξίδεψαν με φυσική παρουσία αλλά και με τη μορφή εκπλήξεων σε πολλά νοσοκομεία και συλλόγους σε όλη την Ελλάδα. Στο Μητέρα, στο Ελπίδα, στο Παγνή, στο Ωνάσιο, στο Αχέπα, στο Ιπποκράτιο, στη Στοργή, στην Ελεπάπη Ιωαννίνων και στο Πενδύ. Τα παιδιά μας αντλούν δύναμη το ένα από το άλλο. Ο γονιός από τον άλλο γονιό. Ο γιατρός από τον συνάδελφό του. Οι σύλλογοι φροντίδας παίρνουν έμπνευση και στήριξη ο ένας από το έργο του άλλου. Το τέλος της χρονιάς, με τις καρδιές μας γεμάτες ακόμη αγωνία να ολοκληρωθεί το 2022, με όσο γίνεται περισσότερες εκπληρωμένες ευχές, μας βρήκε σε μια γιορτή στον αέρα. Εκεί, στον αέρα, γεννήθηκαν δάκρυα και κραυγές από ιστορίες, προσφορά και συμπαράσταση. Και να ξέρατε πόσο μα πόσο την είχαμε ανάγκη. 2022. 298 εκπληρωμένες ευχές. 298 παιδιά που έζησαν τη δύναμη της ευχής, την ελπίδα της ξαστεριάς. Ο Βίς μου έκανε ένα πραγματικό και υπέροχο πάρτι και το διασκέδασα. Το διασκέδασα πραγματικά. Ήταν το πιο ωραίο πάρτι και εγγένεια της ζωής μου. Πώς μπορεί κανείς να μην συνεχίσει βλέποντας αυτά τα χαμόγελα. Μόνο δύναμη μπορούμε να αντλήσουμε. Ελπίζω ότι καταφέραμε λίγο να σας ανοίξουμε λίγο το παραθυράκι της δικής μας καθημερινότητας και να δείτε. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ εκ μέρους όλων μας που είσαστε κομμάτι της ζωής μας. Θα ήθελα να καλέσω τώρα κοντά μας τον President και CEO του Make-A-Wish Ελλάδο, Make-A-Wish International, συγγνώμη, αλλά το θεωρούμε δικό μας άνθρωπο, που είναι ο Λουτσιάνο Μάντσο. Λουτσιάνο, the floor is yours. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ. How difficult is to follow on after that? Ladies and gentlemen, friend and supporter of Make-A-Wish Greece, Kalispera, good evening. You are the best part of the extended Make-A-Wish family. On behalf of our international board chair, Victor Nichols, our board members, our management team and myself, we feel happy and honored to share this special evening with you.
We heard so much from Make-A-Wish Greece, and we are so happy that we coincided to be in Greece this evening. Expressing our gratitude to volunteers and donors is at the heart of our work. It's an effort to transmit back the thankfulness we receive from Wish children and Wish parents to all of you. The people who enable the Wish journey. What we do would not be possible without you, without your passion, dedication, commitment, and energy. We can't thank you enough. Together, we create life-changing experiences for children between 3 and 18 years old with critical illnesses. This is our focus. This is our mission, focusing on the togetherness of our existence. And that is only the starting point. Granting the wishes to every eligible child is our vision. This is our destination, and we will get there with the restless work of our 40 affiliates in 50 countries around the world. Make-A-Wish Greece is a major part of this process. With a devoted team of volunteers, an incredible staff members, and dedicated board members, it thrives every year, and is highly appreciated in the international community. We are a big family, but we're still small in comparison with the number of kids, the children who need to believe in dream coming true. It is for that reason that Make-A-Wish International is running a theory of change project together with a prevalence research to find how many children, how many eligible children we haven't yet reached. We do not want to limit our effort in just granting every wish that arrives to any Make-A-Wish affiliate. In 2022, we granted more than 17,000 wishes around the world, close to 30,000 wishes, including United States, and that is one every 17 minutes. Our goal is 25 by 25. We have this acronym. It's 25,000 wishes by 2025. And again, together with Make-A-Wish US, we aim to reach 50,000 wishes, which is one every 10 minutes. There is a saying that says, coming together is a beginning, keeping together is progress, working together is a success. I'm confident, as we work together, that we will reach our ambitious goal. I will be happy and honored to meet as many of you as possible. Now comes the difficult part. Oli osi iste, edo iste koristi, sas krostame pola, sas agame poli, sagapov. Thank you very much. It's a special evening. Let's enjoy it. Thank you very much. Δεν κουμπώνει η τσουλήθρα στο δεντρόσπιτο. Η ευχή είναι αύριο. Μα έχουμε προπληρώσει τα πάντα. Να βρούμε άλλη τσουλήθρα. Τι θα πει, ακύρωσαν τη δωρεά. Την ανέβαλαν. Σωστά. Όχι, Οκ. Θα βρούμε άλλη. Τι, τους έκλεψαν.
Είναι ο μικρός που είναι μόνος με τον παπά του στο Παρίσι. Να του στείλουμε χρήματα, να του καθησυχάσουμε. Να πάει και η εθελοντριά μας, η Γαλλίδα, να του βοηθήσει. Πώς γίνεται να μην δίνει την έγκριση του ο πατέρας τώρα? Ναι, αφού φεύγουν αύριο. Είχε υπογράψει. Είναι όλα κλεισμένα. Εισιτήρια, διαμονή. Πάντα. Δώσε μου το κινητό του να τον πάρω. Δεν θα μας παραδώσουν τις λαμπάδες αύριο? Μα είναι τεράστια η παραγγελία του Δωρητή. Τι προτείνει? Ο προμηθευτής τι προτείνει? Τι? Να μας δώσει λαγουδάκια. Ναι, το θυμάμαι. Ναι, το ξέρω. Τους είχαμε προσεγγίσει για μια δωρεά. Τι εννοείς πόσο χαρτί τουαλέτας χρειαζόμαστε για ένα χρόνο? Να μας κάνουν μια δωρεά, ναι, βέβαια. Πόσες παλέτες? 40 παλέτες χαρτί τουαλέτας δωρεά σε είδος. Okay. Να το παραλάβουμε. Θα μου στείλεις τα τριμηνιαία στοιχεία για το Make-A-Wish International? Πρέπει να συμπληρώσω το APD. Περιμένω και το report για το διοικητικό. Να τα πούμε σε 5. Να συντονίσω λίγο και τις επιτροπές. Πόσο είναι το έλλειμμα? 390.000. Περίμενε. Σε παίρνω ξανά. Το ξέρω, το ξέρω. Είναι Οκτώβριος. Είναι Οκτώβριος. Δεν είμαι καλά, δεν είμαι καλά. Αν είμαι καθόλου καλά. Δεν είμαι καλά καθόλου. I think I will pass out. Μάλλον έχω αυτό το, όπως το λένε, να το δεις. Έχω αυτό το breakdown. Αυτό το άκουσα. Είσαι πολύ κουρασμένος, το παθαίνεις αυτό. Breakdown, τάκ, τέλειωσες. Ναι. Το λένε και burnout. Δεν ξέρω τι έχω. Ξέρω ότι έχω όλα αυτά τα out, off, down. Όλα μαζί δεν είμαι καλά. Νομίζω χρειάζομαι μια γιατρό. Γιατρέ μου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Πώς μπορώ να σας βοηθήσω? Τι σας φέρνει σήμερα εδώ? Τι συμπτώματα έχετε? Δεν είμαι καλά. Δηλαδή, να σας πω τώρα τι έγινε. Ήτανε να πάμε σε ένα συνέδριο στο Make-A-Wish International στην Αμερική. Δεν μπορώ ούτε καν στην ιδέα ότι θα πάω στο αεροδρόμιο και θα συναντήσω κόσμο. Δεν μπορώ. Δηλαδή, ο Λουτσιάνο, το γνωρίσατε πριν, τυχαίο αυτό, ο Λουτσιάνο, τόσο καλό CEO και President του International, λέει, θα έρθω με τη Μόνικα, τη γυναίκα του, σε πάρουμε από την Ιταλία στην Ελλάδα να πάμε μαζί για να μπορείς να ταξιδέψεις. Πολύ καλός. Δεν μπορώ να πάω στο αεροδρόμιο. Τι να σας πω, δηλαδή. Να, δεν είμαι καλά. Καταλαβαίνω. Μου επιτρέπετε να σας ακροαστώ? Ναι, βέβαια. Τι, σας φέρνω εδώ. Κοιτάξτε, θα σας γράψω κάποιες εξετάσεις, καρδιολογικές και βιοχημικές. Ναι. Πριν όμως από αυτό να σας ρωτήσω, ναι, τα συμπτώματα που μου περιγράψετε, ναι, χειροτερεύουν το βράδυ. Κοιμάστε καλά? Και το βράδυ χάλια κοιμάμαι και το πρωί χάλια ξυπνάω. Δηλαδή, γενικά, δεν είμαι καλά. Δηλαδή, πώς να σας το εξηγήσω, γιατρέ μου? Σαν να είναι εδώ το σώμα μου, εκεί το πνεύμα μου και αλλού το μυαλό μου. Καταλαβαίνω. Ναι, είμαι καλά. Λοιπόν, ναι. Σαν γιατρός, ναι, σας συστήνω τις εξετάσεις, ναι, και σας εύχομαι ξεκούραση. Σαν παιδί ευχής, σου εύχομαι ξαστεριά. Σ' αγαπώ πολύ. Για έλα εδώ λίγο. Γιατρέ μου, θα πνιγώ στο τέλος. Δεν το σκεφτήκαμε αυτό που θα γίνει μετά. Γιατρέ μου, αυτό κάνουν οι γιατροί μερικές φορές. Την πιο χρήσιμη στιγμή, να το. Props λέγονται αυτά. Εσείς στη σκηνοθέτηση, η άγρια. Ω, Παναγιά μου. Άντε όμως, έχουμε δουλειά να κάνουμε εδώ πέρα. Έφτασε η ώρα. Μας έδωσαν άδεια. Θα μπούμε στο νοσοκομείο. Θα σηκωθεί και ντρόν. Πήραμε και τα αξεσουάρ. Ναι, 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 ναι. Προλάβαμε. Αυτό μετράει. Τι κι αν δεν βλέπω ξαστεριά. Θα βρω τα δικά μου αστέρια. Έτσι θα φωτίσω το δικό μου ουρανό. Μπαίνω στο Ελπίδα να μιλήσουμε με την Τζορτζίνα για τη γιορτή. Βλέπω την Αναστασία, 3,5 χρονών. 5 ωρί να βγαίνουν από τα χεράκια της. Μα χαμογελάει. Θα γίνει πριγκίπισσα σε περίπου ένα μήνα.
Φυσικά θα την πάμε και για πρόβα πριν. Το πρωινό μου μόλις γέμισε ελπίδα. Δυνατή όπως νιώθω, το απόγευμα κανονίζω συνάντηση στην ΕΛΕΠΑΠ. Κάτι λέγεται για μια ευχή. Ραδιοφωνική εκπομπή. Για να δούμε. Η Κλειό μας περιμένει στο ισόγειο. Η Κλειό δεν στέκεται όρθια μόνη της. Δεν μπορώ να καταλάβω αν μπορεί να κρατήσει το κεφάλι της όρθιο. Είναι όλοι σαν χτισμένοι μέσα σε κάτι σίδερα. Με κοιτάει, γελάει και με δύναμη σηκώνει το κεφάλι. Σε μένα, στον ουρανό, στο άπειρο. Έρχεται μήνυμα, κοιτώ το κινητό. Δεν ξέραμε πως το Make-A-Wish εκπληρώνει ευχές σε παιδιά με διαβήτη, ινσουλινοεξαρτώμενα. Μας ενδιαφέρει να μάθουμε περισσότερα. Με αγάπη, η συμμαθήτριά σου, η Όλη. Ιστερόγραφο. Πρόκειται για την κόρη μου. Θα αργήσω στην ημερίδα για την νευροενωμάτωση. Δεν ξέρω πολλά για την νευροενωμάτωση, μόνο τη μασκότους, τον Παλωματούλη. Με υποδέχεται ένα νεαρό κορίτσι, γεμάτο λοφάκια, στο πρόσωπο και στα χέρια. Έχει νικήσει όμως κάθε προκατάληψη. Τα λοφάκια αυτά στο δέρμα της, τα νιώθει σαν παράσημά της. Ένα νεύμα στον ώμο με κάνει να γυρίσω. Με θυμάστε? Είχατε κάνει την ευχή μας το 2018. Δεν σας ξεχνάμε ποτέ. Η εταιρεία σπαστικών, πόρτα ανοιχτή, γιορτάζει τα 50 χρόνια της. Μια μαμά την ίδρυσε. Στη γιορτή επί σκηνής, παιδιά σε αναπηρικά αμαξίδια, παιδιά υποβασταζόμενα, μα όλα πιο όρθια από τον καθέναν μας. Και εκείνη η στιγμή, αχ, εκείνη η στιγμή που αφιερώνουν τραγούδι στη μικρασιατική καταστροφή. Και ο Αντώνης το τραγουδάει περήφανα και κλαίει με λυγμούς. Μα κλαίει λιγότερο από μένα. Όταν επιστρέψω σπίτι, θα πάρω τη Μαριάννα. Με ηρεμεί, με γλυκαίνει. Δεν θυμάμαι ποια ασθένεια παλεύει, παρά τα 4 ροδάκια που έχει για παρέα. Θυμάμαι μόνο ότι περιμένει το ταξίδι της 2 χρόνια τώρα και ότι κάθε μέρα θα αναρτήσει κάτι για το έργο και τις δράσεις μας. Μετά θα πάω και από το Γιάννη ή αλλιώς το Δεντρόσπιτο. Να ακούσω από κοντά τα χαρούμενα νέα για τα 2,5 χρόνια με καθαρό μυελό. Τι ωραία που θα κάνουμε γιορτή και στο Παγνί, στο Πανεπιστημιακό, στην Κρήτη. Γεμίζει παιδογκολογική πτέρυγα, ζαβολιάρικα ξωτικά. Έξω από την αίθουσα, μια μαμά κρατά μια μπέμπα στην αγκαλιά. Μα τι μπέμπα είναι αυτή. 10 μηνών. Κρίμα, μου λέει. Περιμένω να ακούσω τι θα μου πει στη συνέχεια. Κρίμα που ακόμη δεν καταλαβαίνει. Θα της κάνατε πολύ καλό. Του χρόνου. Στο τσά του γραφείου έρχονται καρδούλες. Πριν 15 χρόνια έκανα κι εγώ ευχή. Με είχατε συναντήσει στη Φλόγα. Σας ευχαριστώ. Μου είχατε δώσει πολύ δύναμη τότε. Μα περισσότερο και από μένα είχατε δώσει δύναμη στην αδερφή μου. Ένα κομμάτι της θεραπείας σας ανήκει, Make-A-Wish, λέει σε ημερίδα που οργανώνουμε ο Εμμανουήλ Χατζιπαντελής, παιδίατρος, αιματολόγος, ογκολόγος. Πόσα λαμπερά αστέρια φωτίζουν το σκοτάδι μου. Ένα πράγμα κατάλαβα φέτος. Την ξαστεριά. Μη την περιμένεις. Δημιούργησέ την. Βρες τα δικά σου αστέρια. Βρες τα δικά σου ξέφωτα. Βρες τους δικούς σου φωτεινούς προορισμούς. Διάλεξε παρέα, διάλεξε διαδρομή, μα και παραδρόμους και προχώρα. Στο επόμενο λεπτό κάποιος μπορεί να σε χρειάζεται. Αφιερώνω τις λίγες σελίδες από το ημερολόγιο μου στη μνήμη της Λι Χάμιλτον. Η Λι μαζί με τον άνδρα της, τον Ντόν, είναι επί πολλά χρόνια σταθεροί δωρητές από τη μακρινή Αμερική, λόγω της ελληνικής καταγωγής της Λι. Η Λι πάλεψε θαραλέα, ήταν μαμά παιδιού ευχής, με τον άνδρα της γονής παιδιού ευχής, που δεν είναι στη ζωή, και έφυγε και η ίδια. Συνεχίζουμε με τον Ντόν να είμαστε οικογένεια.
Σας ευχαριστώ κι εγώ εκ μέρους όλων μας για την παρουσία σας εδώ σήμερα. Είναι πολύ σημαντική. Είναι ενδυναμωτική για όλους μας. Θα ήθελα να σας θυμίσω κάποια διαδικαστικά θέματα. Σήμερα αναγνωρίζονται δημόσια για την προσφορά τους οι εθελοντές μας, αλλά και οι δωρητές μας. Η περίοδος που αξιολογήθηκε είναι Ιούλιος 2022 μέχρι και τέλος του έτους. Η βραδιά του Ευχαριστώ κατ' εξαίρεση είχε πέρσι πραγματοποιηθεί Ιούνιο, γιατί έπρεπε να καλύψουμε την παρατεταμένη περίοδο της πανδημίας. Από φέτος επιστρέφουμε στον καθιερωμένο ετήσιο απολογισμό, εκεί προς τα τέλη Φεβρουαρίου, αρχές Μαρτίου. Όλες οι δωρεές είναι σημαντικές για εμάς και αυτό θέλω να το, έτσι, να το πιστέψετε και για όλες, εκτός από τα τυπικά. Εκφράζεται και ευγνωμοσύνη, είτε κατηδίαν, είτε μέσω δημόσιων μέσων, ό,τι επιθυμεί και ο δωρητής. Στη σημερινή βραδιά αναγνωρίζονται δημόσια οι δωρεές άνω των 5.000 ευρώ. Εννοείται όσοι μας ξέρετε ότι δεν μας αρέσουν καθόλου τα όρια αυτά. Αλλά είναι αναγκαία τα όρια από τη στιγμή που υπάρχει η διάσταση χρόνος. Άλλη μία πρακτική λεπτομέρεια αφορά στις βελτάδες σας. Μόλις ακούσετε το όνομά σας ή το όνομα της εταιρείας που εκπροσωπείτε, παρακαλώ να σηκωθείτε αμέσως και να κατευθυνθείτε στη σκηνή. Δηλαδή, να μην περιμένετε, ακούτε Γιώργος για παράδειγμα, μην περιμένετε να ακούσετε και Γιάννης. Ο Γιώργος να σηκωθεί να έρθει. Ώστε να γλιτώσουμε έτσι λίγο χρόνο και μας συγχωρείτε και για την καθυστέρηση στην αρχή. Οι βραβεύσεις γίνονται ατομικά, ακριβώς πριν την έναρξη της εκδήλωσης και τώρα απομένει να χειροκροτήσουμε όλους όσους έκαναν αυτό το κάτι το ιδιαίτερο τους μήνες που πέρασαν. Σας ευχαριστώ πολύ. Κατηγορία Μεγάλη Χορηγή. Εάν ακούσετε το όνομα της εταιρείας σας, σας περιμένουμε στη σκηνή για φωτογραφία. Μην ξεχάσετε να κρατάτε το βραβείο σας. Λαβή Γκος, Πέψικο, ΔΕΗ, Νόβιμπεντ, Σεπτόνα, Όμιλος Ελάκτορ, ΔΕΠΑ, Μασούτης, Κοτσόβολος, ΔΕΔΙΕ, Βιτέξ, ΙΚΕΑ, Βόνταφον, Αλφαμπανκ, Κούκσοπ, Ίντρουμ, Housebrand Avec Vecrakos, Elitstrom, XM, Κεραμογεία Βορείου Ελλάδος, Sky, Πρωινό μας, ACS, Teleperformance. Κάνουμε τώρα και κάτι αυθόρμητα εδώ πέρα, μας ξέρετε. Από την άνεση του καθίσματος στη μαγεία της σκηνής. Για έλατε λίγο εδώ. Κύριε Μαλακοδήμο και κυρία Κατσαφάδου. Δεν ξεχωρίζουμε κανέναν, χαίρομαι που σας βλέπω όλους εδώ. Αλλά ίσως ξέρετε αυτούς τους ανθρώπους. Στην πιο δύσκολη στιγμή πέρσι, γύρισαν το παιχνίδι, απλά. Έκαναν κάτι θαυματουργό και έτσι καταφέραμε να ολοκληρώσουμε μία χρονιά με 298 ευχές, αλλά και οικονομική υγεία. Είναι ένα τηλέφωνο μακριά, ειλικρινά, είναι οι πιο ταπεινοί άνθρωποι. Θέλω να το πω γιατί ήτανε... Όχι, είναι μία δωρεά 80.000 ευρώ, δηλαδή είναι κάπως σημαντικό. Ας πούμε να το πούμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους πάρα πολύ. Είστε υπέροχοι. Σας ευχαριστούμε που ανταποκρίνεστε και που συνεργάζεστε και με αυτόν τον τρόπο απονομής. Όλα καλά? Όλα καλά. Με ρωτάνε γιατί έχει διαφορετικό επίθετο από τη Δήμητρα. Να το εξηγήσω. Α, για εξήγησε το, για πες το. Καλησπέρα και από μένα. Η αλήθεια είναι ότι και τη Δήμητρα Μαλακοδήμου τη λένε στο επώνυμο. Απλά επειδή δεν είναι έβηχο, κράτησε το κατσαφάδο της μαμάς για την εταιρεία. να πούμε δύο λόγια με τη Δήμητρα και σήμερα. Εγώ θέλω να πω ότι εμείς θέλω να ευχαριστήσω που μας δίνετε τη δυνατότητα μέσα από το Make-A-Wish να προσφέρουμε πραγματικά σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Ένας μεγάλος Αμερικανός γιατρός είχε πει ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη άσκηση για την καρδιά από το να σκύψεις και να βοηθήσεις έναν άνθρωπο να σηκωθεί που το έχει πραγματικά ανάγκη. Αυτό έχει βέβαια στόχο και ύπαρξη
Μόνο όταν γίνεται, λέει, μόλις στην καρδιά, με χαρά και δημιουργικό πνεύμα. Θέλω να σας πω σε όλους και στο Make-A-Wish και στους ανθρώπους που είστε εδώ, ότι δεσμευόμαστε να είμαστε δίπλα σας κάθε χρόνο. Θέλουμε να πούμε τη Δήμητρα σήμερα ότι την τελευταία φορά μέσα από τη Face στο Sky είχαμε ανακοινώσει ότι θα υλοποιήσουμε 10 ευχές. Υλοποιήθηκαν οι ευχές και σήμερα θέλουμε να δεσμευτούμε ότι τους επόμενους μήνες. Αν με επιτρέπετε. Συγγνώμη, κλασικά. Όχι, γιατί εγώ είμαι κατσαφάδο, αλλά πρέπει να το πω κι εγώ. Ορίστε. Σας παρακαλώ. Επειδή ο κόσμος. Όχι. Επειδή ο κόσμος με έκανε να έχω να φάω που δεν είχα να φάω και ξεκίνησα όντως από το μείον άπειρο, από μία κατσαρόλα, οφείλω να δώσω το καλό παράδειγμα, αλλά και κυρίως να παραδειγματιστούν και μεγαλύτερες εταιρείες, ώστε να δώσουμε σε αυτά τα παιδιά, γιατί πιστεύω ότι τους διέπει μία άτυπη αγιότητα. Και αυτό εμένα με συγκινεί πάρα πολύ, οπότε απόψε με τον αδερφό μου που είναι και πίσω από τις κάμερες πάντα θα δώσουμε άλλες 10 ευχές χάρη της απόψινής βραδιάς. Ξέρεις γιατί. Γιατί είμαι όσο καλή παρουσιάστρια και εσύ. Να πούμε ότι αυτές οι 10 ευχές, το έχω πει και στη Χριστίνα και στη Σάντρα, ότι αυτές οι 10 ευχές κάθε φορά που θα υλοποιούνται θα γεννιούνται καινούργιες από εμάς. Να πω κάτι. Χρειάζομαι τη γιατρό, ναι. Είναι μέλημά μας να μην ξεχνάμε από πού ξεκινήσαμε. Δηλαδή, εμείς ξεκινήσαμε όντως δεν είχαμε κανέναν. Όχι, υπάρχουν βοήθεια. Και άλλοι με καλή μνήμη, δεν είναι εκεί το θέμα. Τι αλλημονόμαστε αν δεν είμαστε άνθρωποι, ρε εσύ, Σάντρα. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Έλα εδώ, δεν τελειώσαμε. Εδώ. Ωραία, βγάλουμε ομαδικές φωτογραφίες. Να σας ευχαριστήσουμε όλους πάρα πολύ. Εγώ είμαι πολύ όμορφα ταραγμένη. Πραγματικά δεν το ήξερα, γιατί κανείς δεν μιλάει από δωρητές. Απλώς ήθελα να κάνω μία αναφορά, γιατί στα πολύ πολύ δύσκολά μας, μέσα σε πολύ μεγάλο στρες, έχουν σταθεί στο πλευρό μας με τέτοια συνέπεια, που ειλικρινά είναι πρωτόγνωρο. Είστε υπέροχοι όλοι. Να ξέρετε ότι είμαστε μαζί μια γροθιά. Σας ευχαριστώ. Πέρσι είχαμε τον dismissed, τώρα είναι ανάπαυση. Κατεβαίνετε. Ευχαριστούμε πολύ, Τσαντρά. Κατηγορία ιδιώτες. Εάν ακούσετε το όνομά σας, σας περιμένουμε στη σκηνή για φωτογραφία. Μην ξεχάσετε να κρατάτε το βραβείο σας. Don and Lee Hamilton. Αντιγόνη Γιώκαρη. Γιώργος Γιουρούκος. Γιώργος Καλιάνης. Ιωάννης Καντόνιας. Κώστας Λεμονίδης. Λίδα Βιτουλαδίτου. Μάρκος Ταμπακέρας. Μιχαήλ Στασινόπουλος. Νικόλ Βριώνη. Σάντρα Αλευρά, Σόνια Γερολιμάτου, οικογένεια Αλέξανδρου Γκατσόνη, κατηγορία δωρητές, χορηγοί, υποστηρικτές, Αλουέτ, Κρίστιαν Ντιό, Ελινόιλ, Μιτσίς Χοτέλ, Άννα Μαρία Μαζαράκη, Διοκαρπέτ, Drylog Services, Ames Shipping, Χένκελ, Αλουμάν, Στεργίου, Ντάλγα Seafood, Λαλού Cosmetics, Α35 Capital Partners, Paperpack, Adradius, Simply Burgers, Sephora, The Christmas Factory, Color Skates, The Bakers, Γερολιμάτος International, Gioki Preziosi, Marina Vernikos, BSB, River West, Choose, Electra Hotels and Resorts. Είναι ότι έχουν έρθει και περισσότεροι από ένα σαν εταιρεία. Δεν είναι ότι έχουμε τόσους πολλούς μεγάλους δωρητές και χορηγούς. Ξέρετε, είναι καμία παρεξήγηση.
είναι όλοι οι άνθρωποι μας, να τους χειροκροτήσουμε, να βγάλουμε τις συλλογικές φωτογραφίες. Να πούμε και για το βραβείο ότι είναι μία ζωγραφιά παιδιού, την οποία αποτύπωσε η δημιουργική ομάδα πάνω στο βραβείο, οπότε ελπίζω να έχει την ίδια αξία και στο δικό σας το γραφείο, που έχει και στη δική μας την καρδιά. Να είστε γεροί. Προσοχή, ανάπαυση. Η βραδιά αυτή, δεν ξέρω πώς σας φαίνεται, αλλά δεν κόστησε πολύ, αλλά κόστησε. Και δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί αν δεν ήταν κοντά μας εταιρείες, αλλά και ιδιώτες που πιστεύουν σε αυτή τη βραδιά και θέλουν να μας βοηθούν να διαδίδουμε το όραμα, όπως είπε και η προλαλήσασα Χρυσούλα, αυτό το σπαν ή ο κορίτσι. Θα ήθελα να ευχαριστήσουμε όλοι μαζί τους χορηγούς. Drylog, τους υποστηρικτές. Στεριούλας, Hellenic Duty Free Shops, Volterra, Sunny Ecos Group, Εξάλκο και τον μικρό μας Κωνσταντίνο. Οι γονείς του ξέρουν, παραμένουν ανώνυμοι, αλλά ο μικρός Κωνσταντίνος είναι επώνυμος για μας. Και τους χορηγούς σε είδος Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Inter Catering, είστε όλοι απίθανοι. Electra Hotels and Resorts. Η God, η δικιά μας γκόντικη ομάδα, Dreamstar, Christmas Factory, Pro Electro Event Production, Vibes Pro, Junara Winery, Wedding Scene, Νίκη Εκδοτική, Διαμαντόπουλος Σχολή Κομωτικής, Precious Αρβανιτίδης, Bricks, Alphabet, PepsiCo, Vox, Erotel, Fresh, Όλγα Καραβερβέρη, Photo Party Box, η ΕΚ Αλφα, πειραματικό η ΕΚ Νίκαιας, The Letter Co. για τα φωτεινά αστέρια, υπογραφή στεργείο, MCM, Μούσου για το στούντιο που πήγαμε και κάναμε τις ηχογραφήσεις, Poly Party, Cocooning, Κρυολάν, Lucas Events, Yes Hotels, Μάγος 2, πού είσαι Μάγε, Φιωρεντίνο, 2K10 ή αλλιώς Κατερίνα Καμίση, Studio, Live, Violin Events Music, Zara Home. Ευχαριστούμε, δεν έχουμε άλλους, ήταν ήδη πάρα πολύ.